Αυτή η ημέρα, παιδιά, σήμερα είναι αρκετά δύσκολη. Λοιπόν, ομορφιές, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο μακιγιάζ. Σήμερα, ειλικρινά, θέλω να είναι ένα μακιγιάζ κουβεντούλα, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Έχω κάποια καινούρια προϊόντα, τα οποία θέλω να τα δούμε και μαζί. Δεν θα το πω όμως βίντεο πρώτων εντυπώσεων αυτό, γιατί δεν είναι τα περισσότερα προϊόντα καινούρια, οπότε θα ήταν άδικο να το ονομάσουμε έτσι. Οπότε, πάρτε τα εργαλεία μακιγιάζ σας, πάρτε τα σπρέι σας, πάρτε τα προϊόντα σας, πάρτε τα όλα και ελάτε να ετοιμαστούμε μαζί και να κάνουμε κουβεντούλα. Καφεδάκι από Σάβα Ηλιούπολη. Θέλω καταρχάς να πούμε για το background πρώτον. Λοιπόν, αυτό το background το έχω παραγγείλει από 15 Ιανουαρίου. Ήρθε μετά τις 15 Απριλίου. 15 Απριλίου ήταν τα γενέθλιά μου, έγινα 30 χρονών. Το έχω σιδερώσει όσο γινόταν καλύτερα. Είναι διάφανο δυστυχώς. Έπρεπε από πίσω να του βάλω ένα άσπρο background που ευτυχώς ο Θεός με φώτισε και το είχα παραγγείλει, το άσπρο το background. Οπότε μόνο έτσι μπορεί να φανεί όμορφο, έτσι glitter, λιλά, μοβ και δεν συμμαζεύεται. Θα το φάτε λίγο στη μάπα, αν μου αρέσει, γιατί είναι το μοναδικό background που έχω, αυτό και το άσπρο. Θα παραγγείλω και άλλα, πάντως είναι μεγάλη, παιδιά, διαδικασία τα backgrounds, σου τρώνε άπειρο χρόνο στο σιδέρωμα και αυτά. Για να μην πολυλογώ, ξεκινάω με αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό προϊόν. Είναι από Collection Professional, το primer. Λάθος, πριν από αυτό ήθελα να βάλω αυτό, γιατί το πρόσωπό μου, λόγω του ότι έχω ακμή πολύ και χρησιμοποιώ προϊόντα τα οποία την εξουδετερώνουν την ακμή τελείως, όσο μπορούν και αυτά να κάνουν δουλειά, είναι λίγο ξεραμένο το πρόσωπό μου στα σημεία αυτά, οπότε, sorry, θα βάλω πρώτα από Catrice το Hydro Plumping Serum. Είναι αυτό εδώ το μαγικό το μπουκαλάκι, το έχω ήδη χρησιμοποιήσει κάποιες φορές, με 1,5% υαλουρονικό οξύ. Δεν το έχουμε δει μαζί σε βίντεο από όσο θυμάμαι. Έχω βάλει εννοείται ενυδατικές και ιστορίες το πρωί. Αυτό εννοείται ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν serum, απλά τις 2-3 φορές που το έχω χρησιμοποιήσει off camera έχω βρει ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σαν primer στο μακιγιάζ. Ειδικά όσες είστε full ξηρές επιδερμίδες, το συγκεκριμένο είναι και οικονομικό, θα το αγαπήσετε αρκετά σαν primer. Λοιπόν, γιατί η φωνή μου είναι έτσι καταρχάς. Βασικό επίσης στοιχείο αυτού του βίντεο. Τώρα χρησιμοποιούμε το Collection Primer, το οποίο λέγεται Transparent Base. Είναι πάρα πολύ καλό για πόρους και όλα αυτά. Βοηθάει στο να μην φαίνονται τόσο πολύ πόροι. Λοιπόν, ο Pixel μετά τη στήρωση που έγινε επιτυχώς, έχει γίνει ένα πάρα πολύ άτακτο αγόρι του στυλ. Μπορεί να κάθομαι εδώ και να γαυγίζουν τα σκυλιά της γειτονιάς, ο Pixel να τα ακούει και να ουρλιάζει κι αυτός. Με αποτέλεσμα να ουρλιάζω κι εγώ που ουρλιάζει ο Pixel, γιατί δεν είναι αυτό κομμάτι της εκπαίδευσής του. Πάμε λίγο πίσω στην εκπαίδευση και με έχει τρελάνει αυτό. Με αποτέλεσμα από τις φωνές μου και από τα νεύρα μου, τα προσωπικά μου νεύρα, να έχει γίνει αυτό το υπέροχο πράγμα στη φωνή μου. Λοιπόν, βοηθάει πάρα πολύ, ρε παιδιά, αυτό το primer με τους πόρους. Έτσι, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Όσοι με έχετε στο Instagram θα έχετε ήδη βαρεθεί, γιατί έχω ποστάρει όλες μου τις φωτογραφίες από τα γενέθλιά μου. Έγινε χαμός. Χρησιμοποιώ το True Skin από Catrice. Είναι ένα ενυδατικό foundation. Έχω την απόχρωση 010 Cool Cashmere. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι δεν θα είναι αυτή η απόχρωσή μου. Ψεκάζω το πινελάκι μου με το Moisturizing Facial Mist από V-Anec. Αν την προφέρω σωστά αυτή την εταιρεία. Θα το βρείτε αυτό το προϊόν στο absolutebeauty.gr, το οποίο είναι ένα site με υπέροχα προϊόντα περιποίησης και υπέροχα προϊόντα μακιγιάζ. Καινούρια ελληνική εταιρεία η Absolute Beauty, οπότε να πάτε να το τσεκάρετε. Είναι το συγκεκριμένο, ενώ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο foundation. Η κάλυψή του είναι μέτρια γράφη, αλλά μπορείς να τη χτίσεις.
Εγώ προσωπικά δεν θα έλεγα ότι είναι μέτρια, γιατί αυτή είναι η πρώτη στρώση. Είναι προσκαλυπτικό, δηλαδή είναι αρκετά ικανοποιητική η κάλυψή του και είδατε ότι το έβαλα σε ένα πρόσωπο με ακμή. Θα του βάλουμε και τέτοιο, θα του βάλουμε και ένα πιο σκουρό χρώμα όμως foundation για να πω ότι δένει το χρώμα. Έχω κάτσει στον ήλιο, ξέρω εγώ, 1-2 ώρες, με αντιλιακό εννοείται. Αλλά αυτές τις 1-2 ώρες μαύρισα τόσο πολύ που έχω αλλάξει απόχρωση στα πάντα. Έχω παρατηρήσει, οπότε καλό αυτό, κακό, δεν γνωρίζω. Έχω πάρα πολύ λίγο χρόνο να γυρίζω αυτό το βίντεο, γιατί πρέπει να πάω σε μια υποχρέωσή μου. Όσοι έχετε piercing, πείτε μου το κάνετε αυτό, το καθαρίζετε έτσι. Πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμά του. Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο ενυδατικό. Περιέχει υαλουρονικό οξύτο συγκεκριμένο foundation και υπόσχεται ότι έχει μεγάλη διάρκεια. Απέστω έτσι, γράφει ότι έχει ένα natural matte finish, ένα φυσικό λοιπόν matte αποτέλεσμα. Γι' αυτό είναι matte. Λέω και εγώ ενυδατικό foundation και matte. Πώς το καταφέραν αυτό εκεί στην Catrice. Μπράβο. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ. Η απόχρωση είναι λίγο off. Αλλά εντάξει, δεν φταίει το foundation γι' αυτό. Απλά χρειάζομαι μια διαφορετική απόχρωση. Η κάλυψή του είναι αρκετά καλή. Είναι μέτρια προς πλήρης. Απλά εγώ βάζω λίγο παραπάνω στις περιοχές που έχω ακμή κλπ. Τα γνωστά, τα ξέρετε. Ξέρετε πως βάζω foundation τόσα χρόνια. Προκειμένου να πετύχω την όσο γίνεται καλύτερη κάλυψη. Το βρίσκω τραγικό πως μεγαλώνω και έχω ακόμα ακμή. Δηλαδή, γιατί μεγαλώνω και έχω ακόμα ακμή? Πότε θα φύγει η ακμή μου? Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, επιδερμίδα? Θα βάλω λίγο από αυτό εδώ. Είναι το Milani Conceal & Perfect 2-1 Foundation στην απόχρωση 02 Natural. Το συγκεκριμένο είναι σκουρόχρωμο foundation για μένα αυτή τη στιγμή. Οπότε θα βάλω πάρα πολύ λίγη ποσότητα και θα τα μπλεντάρω μεταξύ τους προκειμένου να πετύχουμε την ιδανική για εμάς απόχρωση. Νομίζω πως η φωνή μου έχει παραγίνει σεξι τώρα που έχει κλείσει και δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστείτε αυτό. Αλλά okay, προχωράμε. Νομίζω πως τώρα είναι καλύτερη η απόχρωση. Ας ελπίσουμε. Θα πάρω από Essence το Camouflage Full Coverage Concealer στην απόχρωση 05 Ivory, παρακαλώ. Το συγκεκριμένο κάνει μια πάρα πολύ καλή κάλυψη και μου αρέσει ιδιαίτερα. Θα το βάλω λοιπόν κάτω από τα μάτια εδώ. Αυτό βοηθάει το μάτι να είναι λίγο πιο ανωδικό, αυτή η κίνηση που κάνουμε. Με εγκαταλείπει η φωνή μου, δεν κάνει να μιλάω. Κέντρο εδώ στη μύτη, τραβάμε μια γραμμούλα. Προσπαθούμε να την κάνουμε ίσια και όχι στραβή, όπως την έκανε η Κωνσταντίνα. Κριτικό κουτελάκι, αυθεντικό, original. Βάζουμε κονσίλερ και εδώ λίγο πηγούνι. Αν έχετε γραμμές έκφρασης εδώ. Εγώ έχω γραμμές έκφρασης και μαγουλάκια και απ' όλα. Και μπλεντάρουμε όσο γίνεται καλύτερα. Είναι τρομερό, έβγαλα την ημερομηνία γέννησής μου από το Facebook για 1-2 μέρες και την ξανάβαλα. Είναι τρομερό πόσοι άντρες για τους οποίους δεν ενδιαφέρεσαι και το ξέρουν ότι δεν ενδιαφέρεσαι σου στέλνουν με πρόφαση τα γενέθλιά σου, το Πάσχα, την Πρωτοχρονιά, τη γιορτή σου στο Facebook. Είναι τρομερό. Δηλαδή τι δεν έχουν καταλάβει, δεν ενδιαφέρομαι ρε φίλε. Οι περισσότεροι εντωμεταξύ, δυστυχώς, θέλω να μιλήσουμε για αυτό το θέμα σε αυτό το βίντεο, αν δεν σας πειράζει. Οι περισσότεροι δυστυχώς, τουλάχιστον άντρες, γιατί είμαι straight, οπότε άντρες μου την πέφτουν, μου την έχουν πέσει και γυναίκες, αλλά κυρίως άντρες. Οι περισσότεροι λοιπόν την πέφτουν, σε προσεγγίζουν, να το πω καλύτερα, με έναν τρόπο ο οποίος είναι τόσο άξεστος, τόσο άσχημος, τόσο γελίος, τόσο λιγούρικος, τόσο. Τι να πω, δηλαδή έτσι θα μιλούσες σε κάποια στο δρόμο? Ποτέ, είμαι σίγουρη, ποτέ δεν θα μιλούσες έτσι. Οπότε γιατί μιλάς έτσι στα social, επειδή έχεις την οθόνη που σε προστατεύει? Γιατί, αν είναι σκοπός σου να βγεις με αυτή την κοπέλα, γιατί να μιλάς έτσι λοιπόν? Δεν μου αρέσει ο τρόπος που προσεγγίζουν οι περισσότεροι άντρες τις γυναίκες
τη σήμερον ημέρα και είμαι σίγουρη ότι δεν είμαι μόνη. Θεωρώ ότι τις προσεγγίζεται, ρε αγόρια, με έναν τρόπο πολύ λιγούρικο, πολύ γλιώδη, πολύ γελίο. Δηλαδή, γιατί να μην κάτσεις λίγο να κάνεις μία συζήτηση με την άλλη, να δεις, έχετε κοινά γούστα, γουστάρεις. Πέρα από την εμφάνιση εννοώ, και εδώ μέσα αν γουστάρεστε μεταξύ σας. Και έπειτα γουστάρεστε, γουστάριζεστε, whatever. Και έπειτα προχωράς, ξέρεις, έτσι πάει συνήθως. Και είναι και ο λόγος που είμαι single πάρα πολλά χρόνια πλέον, 6 χρόνια. Ναι, γιατί δεν βρίσκω κάτι αξιόλογο, όχι ότι ψάχνω, απλά δεν με βρίσκουνε αξιόλογα άτομα. Καταλάβατε τι εννοώ. Anyway, είμαι το άτομο που δουλεύει πάρα πολύ, όπως και να έχει, δηλαδή full δουλειά. Δεν νομίζω να μπορέσει να τη διαχειριστεί άλλο άτομο την τόση δουλειά που ρίχνω γενικά. Οπότε έχω αποδεχτεί ότι ίσως κατά κάποιο τρόπο είμαι και καταδικασμένη, γιατί δεν ψάχνω με, ας πούμε. Αλλά από όσο βλέπω, δεν υπάρχουν έτσι αξιόλογα άτομα. Ή μπορεί να υπάρχουν αξιόλογα άτομα, αλλά να μην ξέρουν πώς να μιλήσουν, πώς να φερθούν σωστά σε μια γυναίκα. Γιατί δεν ξέρετε να μιλάτε? Γιατί να στέλνεις δηλαδή στην άλλη μήνυμα και να της λες πω πω, τι τέτοια έχεις εσύ, ας πούμε? Τι θα κερδίσεις με αυτό? Απολύτως τίποτα. Ούτε εσύ ούτε εγώ. Πάρ' το αλλιώς. Κατρίς, τέλεια η μετάβαση. Poreless Perfection Powder, έχω την απόχρωση 010 Universal Shade. Υποτίθεται, από όσο γνωρίζω, αφήνει ένα ελαφρύ χρώμα, δηλαδή δεν είναι τόσο universal. Okay. Ελαφρώς με ένα στίπλ πινέλο. Θα την βάλω πραγματικά παντού, θέλω να σεταριστεί όλο. Εγώ που λέτε δεν έχω άλλα social media πέρα από τα κλασικά Facebook, Instagram κλπ. Και όλα αυτά και όλα τα έχω και για επαγγελματικό σκοπό. Δεν τα έχω για, ξέρετε, να βρω κάποιον ή τέλος πάντων κάτι. Δεν έχω αυτές τις εφαρμογές γνωριμιών και όλα αυτά. Όχι ότι τις κατακρίνω, απλά δεν έχω χρόνο για αυτές τις εφαρμογές. Δεν τις έχω. Δεν έχω χρόνο να κάθομαι να σκρολάρω, ναι, και να ψάχνω κλπ. Άσε που οι περισσότερες εφαρμογές δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα τέτοιου τύπου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για σεξουαλικές πράξεις. Δόξα τω Θεώ, σεξουαλικές πράξεις έχουμε κάνει μπόλικες στη ζωή μας, δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω. Τουλάχιστον εγώ, στη συγκεκριμένη φάση της ζωής μου, στη συγκεκριμένη ηλικία κλπ. Χρειάζομαι κάτι πιο έτσι ουσιαστικό, χρειάζομαι brain chemistry, όχι τόσο σωματικά, καταλάβατε τι εννοώ. Ποτέ μου δεν ελκυόμουν από κάποιον με ωραίο σώμα, όπως και να έχει. Πάντα με προσελκούσε το μυαλό, ευτυχώς, σαν άνθρωπο. Γιατί αν με προσελκούσε σαν χαρακτήρα μόνο το σώμα κάποιου, θα ανησυχούσα για τον εαυτό μου. Collection Professional Sun Powder, η απόχρωση 05. Λοιπόν, το συγκεκριμένο, όταν θα το δείτε προϊόν, καταρχάς είναι τεράστιο, είναι στα 17 γραμμάρια. A queen! Εντάξει, σαν τη μούρη μου είναι αυτό το προϊόν. Έχει σήμερ, μη φοβηθείτε. Το σήμερ δεν εμφανίζεται πουθενά. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει καν στη συσκευασία. Κάνουμε λοιπόν τα κοψίματά μας. Είναι καλό όταν το παρακάνουμε στα κοψίματα, όπως το παρακάνω εγώ συχνά, να έχουμε ένα στίπλ πινέλο. Το οποίο στίπλ πινέλο, δηλαδή εδώ μαύρο και εδώ άσπρο, σημαίνει βοηθάει πάρα πολύ να μην τοποθετείτε τόσο πολύ και τόσο σκληρά ένα προϊόν. Καταλάβατε? Βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Βλέπετε, είναι τελείως matte το προϊόν, δεν υπάρχει σήμερα κάτι τέτοιο, γιατί και εγώ αυτό φοβόμουν στην αρχή. Τα ξεκινάω πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή εδώ κανονικά ξεκινάω, εγώ τα ξεκινάω εδώ, τα ξεκινάω πάρα πολύ ψηλά τα κοψίματά μου, γιατί αυτό πιστεύω ότι βοηθάει λίγο το πρόσωπο να ανυψωθεί, γιατί όλα πέφτουν και όλα είναι μεγάλα, τόσο πιο μεγάλα είναι τόσο πιο πολύ πέφτουν, τουλάχιστον στη δική μου τη μούρη, οπότε προσπαθώ λίγο να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται και αν έχω τις συνέπειες του νόμου. Συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Είναι στοιχεία από τραγούδι αυτή.
Καλό θα ήταν να μην τραγουδάω έτσι όπως είναι η φωνή μου. Εντάξει, μου βγήκε, το έκανα, προχωράμε. Υπόσχομαι ότι αυτό είναι μόνο καφές και τίποτε παραπάνω εντωμεταξύ. Υπόσχομαι. Νομίζω ότι θέλω να κάνουμε ένα πιο natural, να το πω έτσι, όσο πιο natural μπορώ να γίνω εγώ, γιατί μου αρέσει το βαρύ μακιγιάζ. Εντάξει, ο καθένας έχει το στυλ του, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το βαρύ μακιγιάζ. Πιστεύω ότι το σηκώνει το πρόσωπό μου και το μάτι μου και τα χείλη μου, το σηκώνουν το βαρύ το μακιγιάζ. Λοιπόν, πάμε με ένα fluffy πινέλο εδώ μύτη και κάνουμε έτσι ελαφρώς κοψίματα, όσο μπορούμε πιο ίσια και όχι στραβά. Κωνσταντίνα, έχω την τάση να μιλάω πολύ στον εαυτό μου. Δεν ξέρω γιατί. Λέτε να τρελαίνομαι. Μπορεί. Να έρχεστε να με επισκέπτεστε στο ψυχιατρίο, αν ποτέ τρελαθώ. Κοντεύουμε όλοι, όλοι στην διαπτέρυγα θα είμαστε άλλωστε. Τι κοψίματα είναι αυτά, Θεέ μου. Ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Θα με δει δασκάλα μου από τη σχολή του μακιγιάζ και θα έρθει να με δείρει, το πιστεύω. Πολλές φορές κάνω μια γκάφα κάτι, ας πούμε, στο σπίτι μόνη μου. Και λέω, μπορώ Κωνσταντίνα, τι έκανες. Δηλαδή, μου βγαίνει. Που παλιά δεν μου έβγαινε. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Το έχετε κι εσείς να μιλάτε στον εαυτό σας. Εγώ πλέον μιλάω αρκετά. Δεν γνωρίζω. Κάπως τα σώσαμε, τα κοψιματάκια. Κάπως, κάπου, κάποτε, κάτι. Λοιπόν, τέλος τα κοψίματα. Πάμε πολύ γρήγορα για φρύδια. Brow Pro Micro από Rimmel. Σας το έχω δείξει και στο προηγούμενο βίντεο. Το χρησιμοποιώ ανελιπώς. Το αγαπώ. Είναι τέλειο. Είναι στην απόχρωση 001 Blond. Υπέροχη απόχρωση για μένα. Με ένα μολύβι κάνεις τη δουλειά σου. Μηχανικό λεπτό. Έχει εδώ και το βουρτσάκι του. Πόσο πιο γρήγορα να το παρουσιάσω αυτό το προϊόν. Το έχω εκθιάσει και ακόμα είμαι τρελή, τρελή φαν αυτού του προϊόντος. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, πρέπει οπωσδήποτε. Όλα τα προϊόντα θα τα βρείτε σε link κάτω στην περιγραφή, παρεπιπτόντως, να ξέρετε. Και πάμε να κάνουμε τα φρυδάκια μας. Κάτω γραμμή σχεδιάζω, πάνω γραμμή σχεδιάζω. Αυτό είναι έτσι το σχέδιο μου όσον αφορά τα φρύδια. Και έπειτα γεμίζω τα κενά. Ποτέ μπροστά δεν κάνουμε αυτό, όσο περισσότερο μπορούμε. Πάντα κάνουμε αυτές τις κινήσεις, ανωδικές, προσομοιάζουμε δηλαδή τις τριχούλες των φρυδιών και έπειτα γεμίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Καταλάβατε? Και έτσι θα σας βγει ένα πολύ καλύτερο φρύδι, πιστεύω. Έχω σκεφτεί να κάνω κανένα μπράου τατού και τέτοια, αλλά είμαι πάρα πολύ ξανθιά και δεν γνωρίζω αν θα με βοηθήσει ή όχι. Πείτε μου τη γνώμη σας. Έχουμε ολοκληρώσει το ένα φρύδι, διαφορά θεωρώ αισθητή. Έχω ολοκληρώσει και τα δύο μου φρύδια. Πάμε στο Catrice Eyebrow Filler. Λοιπόν, έχουμε την απόχρωση 0,10, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχουν σβηστεί και τα γραμματάκια. Και απλά ελαφρώς τα περνάμε και τα χτενίζουμε προς τα πάνω. Θα ψεκαστώ με το Via Neck, πραγματικά ελπίζω να το προφέρω σωστά, Facial Mist. Το οποίο είναι πραγματικά εξαιρετικότατο και πάω σε αυτό εδώ το προϊόν. Technique Mega Glow Highlighter, είναι μια παλετούλα εξαιρετική. Θα πάρω αυτές εδώ τις δύο τις αποχρώσεις, νομίζω τις έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει και σε βίντεο στο προηγούμενο. Δείτε εδώ, φορέστε γυαλιά ηλίου και τα σχετικά. Δείτε εδώ. Πάρα πολύ ωραίο έτσι και πολύ πολύ οικονομικό. Πώς αισθάνεστε τώρα που θα ανοίξει η εστίαση? Εγώ αισθάνομαι υπέροχα, γιατί επιτέλους ο κόσμος θα ξεκινήσει να κυκλοφορεί, θα σταματήσει τη μιζέρια στα social, θα μπορέσει να δει τους φίλους του κλπ. Εγώ είμαι όπως και να έχει σπιτόγατα, δεν πολύ βγαίνω, αλλά καταλαβαίνω ότι οι επαγγελματίες εστίασης εννοείται ότι πρέπει να δουλέψουν κλπ. Το ότι κάτι δεν μας επηρεάζει δεν σημαίνει ότι θέλουμε το κακό του απαραίτητα, προφανώς. Εννοείται ότι θέλω να ανοίξει εστίαση και ας μην την πολύ χρησιμοποιώ, ας μην πολύ βγαίνω κλπ. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Πάμε να χρησιμοποιήσουμε μια καινούρια παλετούλα στα μάτια. Είναι από Catrice, η Nude Collection Eyeshadow Palette, The Coral, παρακαλώ.
Μόνο κόραλ δεν είναι, απλά έχει αυτό εδώ το πορτοκαλό κοραλί χρώμα, οκ. Okay. Όλη η υπόλοιπη παλέτα είναι nude. Θα πάω λοιπόν με αυτήν εδώ την καφέ απόχρωση, αυτήν εδώ, και θα πάρω και λίγο και από την από πάνω της. Ου! Προσοχή γιατί έχουν αρκετό fallout. Πάμε για ένα ψηλό natural look σήμερα, όσο γίνεται. Πηγαίνω λίγο κόγχη. Γράφουν έντονα παρόλα αυτά, έτσι. Δηλαδή, wow. Catrice, you did it, girl! Είπαμε, επικεντρώνομαι κυρίως εδώ εξωτερικά, εδώ με το πινέλο. Και μετά το σπρώχνω σαν χρώμα προς τα μέσα. Με ένα flat πινελάκι θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση, η οποία είναι μια σαμπανιζέ, πάρα πολύ ωραία φαίνεται, της παλέτας. Και πηγαίνω εδώ στο καπάκι. Wow! Γράφει πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, μπορεί να φανεί στην κάμερα. Έπειτα πάω με αυτήν εδώ την απόχρωση, η οποία είναι η πιο ανοιχτόχρωμη, και την βάζω εδώ, εσωτερικά. Παίρνω ένα fluffy πινελάκι και θα δοκιμάσουμε την κοραλή την απόχρωση. Δεν άντεξα. Θα την βάλουμε εδώ, από πάνω σχεδόν, πολύ ελαφρώς, από τα καφέ που κάναμε blend στην κόγχη. Στην κόγχη, χωρίς να πεθαίνεις, Κωνσταντίνα. Ναι, έχει κάνει τη διαφορά. Αλλάζει κατευθείαν η απόχρωση. Αλλάζει το βλέμμα, το γλυκένει. Επειδή είμαστε καλά παιδιά, θα πάρουμε αυτό εδώ, το οποίο είναι το beige, το χρώμα. Είναι ένα beige, matte χρώμα, με ένα flat πινελάκι, και θα πάμε λίγο κάτω από το φρύδι και θα το τοποθετήσουμε. Και θα πάρουμε και ένα τσακ, μία φορά το ακουμπάω, από αυτό το σκούρο καφέ χρώμα, και θα το βάλουμε εδώ εξωτερικά του ματιού στο βε. Ελαφρώς, το τίποτα σχεδόν. Αυτό το τίποτα όμως βοηθάει να δώσουμε ένα υπέροχο βάθος στο βλέμμα, υπέροχο. Γυρίζω τις λεφαρίδες μου. Σας το είπα ότι θα ήταν ένα απλό μακιγιάζ το σημερινό, πνο καφές. Collection Professional, η Mega, η μάσκαρα, που έχει ένα πάρα πολύ ωραίο βουρτσάκι. Πηγαίνω λοιπόν στις πάνω βλεφαρίδες. Προσπαθώ να μην λερωθώ καθόλου, γιατί δεν έχω βάλει eyeliner, και το eyeliner καμιά φορά συγχωρεί τα λαθάκια στη μάσκαρα. Όταν έχουμε βάλει μόνο σκιά, είναι λίγο πιο δύσκολη η μάσκαρα, αλλά θα την καταφέρουμε. Λοιπόν, έτσι όπως το βλέπω το βλέμμα, δεν θα βάλω μάσκαρα από κάτω, στις κάτω βλεφαρίδες. Μου αρέσει πάρα πολύ έτσι, απλό, φρέσκο, φρέσκο. Όσο φρέσκο μπορεί να γίνει με πόσες, 4-5 σκιές, αλλά οκ, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όλα σε αυτή τη ζωή είναι υποκειμενικά. Λοιπόν, και πάμε χείλη. Έχω λίγο ματώσει εδώ, χτες, αλλά οκ, θα ζήσω. Έχουμε από Catrice το 020 Watt A Doll, το Plumping Lip Liner. Μηχανικό και τα μυαλά στα κάγκελα. Ένα ωραίο έτσι, πώς να το περιγράψω, σωμών χρώμα, απαλό, αθώο χρώμα, φλέρτι, έτσι για την άνοιξη και λοιπά, πολύ ωραίο. Είναι μάτ το μολυβάκι, πάρα πολύ ωραία η αίσθησή του στα χείλη, σαν βελούδο. Και έπειτα θα πάμε με το So Lip Gloss, είναι από We Makeup και έχουμε την απόχρωση νούμερο 02. Είναι ένα τέλειο nude χρώμα, το οποίο ας ελπίσουμε να ανοίξει ανέμακτα, άνοιξε. Καταρχάς είναι τεράστια σε ποσότητα τα lip gloss από We Makeup. Μυρίζει φανταστικά και το χρώμα του είναι υπέροχο, είναι ενυδατικό, δεν κολλάει στα χείλη. Ένα πάρα πολύ ωραίο gloss. Θα μου πεις natural μακιγιάζ χωρίς να βάλεις ρούζ. Προσωπικά ναι, γιατί όχι, δεν θέλω να βάλω ρούζ. Για να μπλεντάρω λίγο καλύτερα. Ας βγάλω το στέμμα μου. Ομορφιές μου, λοιπόν, αυτό εδώ είναι το look. Γρήγορο πιστεύω, φρέσκο αρκετά. Πάρα πολύ κατάλληλο για αυτή την περίοδο.
Ακόμα και το Πάσχα θα το φορούσα εγώ, γιατί όχι. Ίσως όχι με το γκλος, μόνο με το μολύβι, καθώς το Πάσχα υπάρχει έτσι τρελή κατανάλωση φαγητού, οπότε ίσως όχι το γκλος, ναι. Πολύ μου αρέσει, δεν ξέρω, έτσι, κάτι διαφορετικό. Απλές οι βλεφαρίδες, χωρίς eyeliner, σκιούλες, ωραία πραγματάκια. Θα ήθελα να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποιο από όλα αυτά τα προϊόντα σας άρεσε περισσότερο, εάν θα φορούσατε αυτό το look, τι look γενικά προτιμάτε εσείς τώρα για την άνοιξη κλπ. Μόνο με το μολυβάκι να ξέρετε ότι είναι και mask proof το συγκεκριμένο το μακιγιάζ, γιατί τα προϊόντα εδώ από όσο βλέπω είναι πάρα πολύ σταθερά. Το foundation της Catrice πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσε ιδιαίτερα, δηλαδή πολύ ωραίο. Περιμένω τα σχόλιά σας και αυτά από μένα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Φιλιά πολλά!